Οι άνθρωποι είναι σε δεινή θέση. Είναι το μοναδικό μηχάνημα γραμμικού επιταχυτής στην Κρήτη. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε πίσω όλα και καταλαβαίνουμε ότι αν δεν δοθεί άμεση λύση και τραβήξει όλο το μήνα, ότι και τα πρωινά ραντεβού τα προγραμματισμένα, από εκεί που είναι περίπου 30 με 40 μέρες ο προγραμματισμός, θα τραβήξει πολύ πιο μακριά. Αγωνία και αβεβαιότητα σε εκατοντάδες ογκολογικούς ασθενείς που χάνουν προγραμματισμένα ραντεβού και θεραπείες στο Παγνί μετά την απόσυρση των τεχνολόγων από τα απογευματινά ιατρία. Κίνηση για την οποία είχαν προειδοποιήσει τη διοίκηση του νοσοκομείου, καθώς παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 9 μήνες. Εμείς ζητάμε από τη διοίκηση να βρει τρόπους ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, να συνεχιστούν να γίνονται οι ακτινοθεραπείες και όλες οι άλλες υπηρεσίες εργαστηριακές που παρέχονται στους πολίτες και βεβαίως να αναπληρωθούν όλες οι χαμένες ακτινοθεραπείες και οι εξετάσεις που δεν γίνανε με επιβιότητα της διοίκησης, βεβαίως και του Υπουργείου και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Τη στιγμή που κέρια τμήματα του νοσοκομείου λειτουργούν σε οριακό επίπεδο εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού, η παύση της απογευματινής εργασίας από τους τεχνολόγους ακτινολόγους έρχεται να κλονίσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες περίθαλψης και θεραπείας ασθενών που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Τα μηχανήματα για να λειτουργήσουν θέλουν ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους εξασφαλισμένους και θεσμοθετημένους. Κάτι τέτοιο όποτε εμείς σαν σωματείο τα αναδεικνύαμε, οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις μας κλεβάζανε. Τώρα ήρθαν να πληρώσουν δυστυχώς και οι ασθενείς τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Ήδη από χθες έχουν ματαιωθεί τα πρώτα 100 ραντεβού για εξετάσεις και θεραπείες σε τμήματα όπως ο γραμμικός επιταχυντής του Παγνί, ο ένας και μοναδικός που λειτουργεί στην Κρήτη. Ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο γραμμικό επιταχυντή, αλλά και αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες. Αυτά τα πράγματα πρέπει να διορθούν άμεσα με την πληρωμή των δεδουλευμένων των συναδέλφων και να πάει σε μια ροή φυσιολογική εμέσω πανδημία στο νοσοκομείο. Το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνί επιρρύπτει την πλήρη ευθύνη στη διοίκηση που γνώριζε το αδιέξοδο το οποίο προκαλείται και δεν φρόντισε να βρει τρόπο να το αποφύγει. Η διοίκηση γνώριζε από 12 Δευτέρου την πρόθεση των τεχνολόγων, των χειριστών των ιατρικών λοιπόν μηχανημάτων, ότι από 1η Τρίτου δεν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τη στιγμή που έχουν 9 μήνες σήμερα που μιλάμε να πληρωθούν. Δεν έχουν πληρωθεί για εργασία που έχουν εκτελέσει. Έχει επιβεβαιωθεί και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά το θεσμικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί διαχρονικά εμποδίζει αυτή τη στιγμή να πληρωθούν.